Ακολουθούν οι ειδήσεις σε τίτλους. Η κεντρική εκδήλωση για τη δεύτερη περιφερειακή μεροδική ασφάλεια έλαβε χώρα τη Δευτέρα 22 Μαρτίου στις 10.30 το πρωί στο εκθεσιακό κέντρο της γέφυρας Χαρίλαου Στρικούπη στο Αντίριο. Το κύριο πρόγραμμα της εκδήλωσης περιελάμβανε τις απολογιστικές τοποθετήσεις εκπροσώπων φορέων και θεσμών της Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τις δράσεις τους υπέρ της ασφάλειας στους δρόμους κατά τη χρονιά που πέρασε και τα εγγένεια του παραρτήματος Δυτικής Ελλάδας του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς, που θα στεγάζεται σε ειδικό χώρο του κτηρίου της διοίκησης της γέφυρας. Ξεκίνησε από σήμερα το μέτρο της ελεγχόμενης στάθμισης στο κέντρο της Ναυπάκτου, όπου νωρίς το πρωί στο κεντρικό δρόμο της πόλης έκαναν την εμφάνισή τους οι δημοτικοί αστυνόμοι, οι οποίοι προσπαθούσαν να ελέγξουν την κατάσταση, καθώς τα πρώτα στοιχεία από την εφαρμογή του προγράμματος δείχνουν ότι θα χρειαστεί κάποια περίοδος προσαρμογής. Οι ναυπάκτοι αποφεύγουν τουλάχιστον κατά όρος να χρησιμοποιούν τις θέσεις στάθμευσης, ενώ και σε αρκετά σταθμευμένα οχήματα δεν υπήρχαν κάρτες στάθμευσης. Σαν χάρτινος πύργος και κάτω από άγνωστες συνθήκες κατέρευσε το κτίριο της ηλεκτρικής του Μεσολόγγι, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κάποιος διερχόμενος ή να υπάρξουν ζημιές σε σταθμευμένα γιοταχή αυτοκίνητα. Το κτίριο που κατέρευσε βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Μεσολογγίου σε πολυσύχναστο σημείο και σύμφωνα με περιοίκους από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή ζημιές σε αυτοκίνητα, αφού ο χώρος χρησιμοποιείται και ως πάρκινγκ. Αναφερόμενο στις φωνές που θέλουν τον Δήμαρχο Αιγείου να εκβιάζει ώστε να αποσπάσει κονδύλια για την περιοχή του, ο κύριος Καραφωτιάς παραπέμπει στα τεχνικά χαρακτηριστικά της Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων, τονίζοντας ότι η λειτουργία του στηρίζεται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές που, αν καταστρατηγηθούν, ο βιολογικός καθαρισμός θα πεθάνει. Αυτό που ζητά είναι χρηματοδότηση για μία ακόμη δεξαμενή, ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να κλείσει ξανά το βιολογικό. Και σε αυτό το σημείο ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση. Ας περάσουμε τώρα στην αθλητική σας ενημέρωση, όπου ο ναυπακτιακός Αστέρας νίκησε 2-0 το Θεσπρωτό στο χθεσινό ντέρμπι στο Παπαχαραλάμπιο στάδιο. Τα αποτελέσματα της 26ης αγωνιστικής έχουν ως εξής: Αναγέννηση Άρτα στη Λικρά της Λευκάδας 1-3, Άραχθος Παχυκαλάμου Ανατολή 1-2, Βολίδα Ελαιόφυτο 3-0, Ναυπακτιακός Αστέρας Θεσπρωτός 2-0, Πρέβεζα Λευκύμη 5-0, Σκουφάς Κομποτιό Πόλων Πάργας 0-0, Οδυσσέας Εάσας Τυρ Ρόκας 2-1, Προοδευτική Περάματος Αθλητική Ένωση Μεσολογγίου 1-0 και Σούλη Παραμυθιάς Απόλλωνας Ευπαλίου 3-1. Η βαθμολογία της 26ης αγωνιστικής έχει ως εξής: πρώτος ο Ναυπακτιακός Αστέρας με 57 βαθμούς, δεύτερος ο Θεσπρωτός με 49, τρίτη Πρέβεζα με 48, τέταρτος ο Τηλικράτης με 47, πέμπτη Βολίδα με 46, έκτος ο Σκουφάς Κομποτή με 44, έβδομος ο Αστή Ρόκας με 41, όγδος ο Απόλλωνας Πάργας με 40, ένατη Αθλητική Ένωση Μεσολογγίου με 37, δέκατο το Σούλη Παραμυθιάς με 37, ενδέκατο Οδυσσέα Σεάς με 37, δωδέκατο το Ελαιόφυτο με 31, δέκατο τρίτο Άραχθος Παχυκαλάμου με 31, δέκατη τέταρτη Ανατολή με 31, δέκατη πέμπτη Αναγέννηση Άρτας με 21, δέκατη έκτη Προοδευτική Περάματος με 23, δέκατο έβδομο Απόλλωνας Ευπαλίου με 21 και δέκατη όγδοη Λευκύμη με 4 βαθμούς. Το πρόγραμμα της 27ης αγωνιστικής έχει ως εξής: όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν την Κυριακή των Βαΐων 28 Μαρτίου στις 5 το απόγευμα ως εξής: Απόλλων Πάργας Βολίδα, Ελαιόφυτο Πρέβεζα, Απόλλων Ευπαλίου Οδυσσέας Εάς, Ανατολή Σκουφάς Κομποτίου, Αστή Ρόκας Αναγέννηση Άρτας, Λευκύμη Προοδευτική Περάματος, Αθλητική Ένωση Μεσολογγίου Θεσπρωτός, Σούλη Παραμυθιάς, Άραχθος Παχυκαλάμου και Τηλικράτης Ναυπακτιακός Αστέρας. Τα αποτελέσματα της 26ης αγωνιστικής της Α1 Ε-Νετόλου Ακαρνανίας έχουν ως εξής: ΠΑΟ Δόξα Καινούρια Τρόμητος Αντιρίου 1-0, Προμηθέας Γαβρολίμνης Κεραυνός Γαβαλούς 3-2, Εθνικός Γουριάς Ακαρνανικός Φυτιών 3-0, Αλυσιακός Μύτικα Ολυμπιακός Πανετολίου 3-3, Δάφνη Μεγάλης Χώρας Άρης Ετωλικού 1-3, Άρης Μεσάριστος Όμηρος Νεοχωρίου 1-3, Ηρακλής Αστακούς Αθλητική Ένωση Ερακινθιακός 1-2 και Ένωση Πινοχωρίου Γο Μεσολόγγι 1-1. Η βαθμολογία της 26ης αγωνιστικής έχει ως εξής: πρώτος ο Όμηρος Νεοχωρίου με 62 βαθμούς, δεύτερος ο Άρης Ετωλικού με 57, τρίτος ο Γο Μεσολόγγι με 54, τέταρτος ο Τρόμητος Αντίριου με 49, πέμπτος Εθνικός Γουριάς με 46, έκτος Ολυμπιακός Πανετολίου με 43, έβδομη Αθλητική Ένωση του Ερακινθιακού με 42, όγδος ο ΠΑΟ Δόξα Καινούριο με 38, ένατος Ολυσιακός Μύτικα με 36, δέκατη Ένωση Βενοχωρίου με 31, ενδέκατος Ηρακλής Αστακού με 27, δωδέκατος ο Προμηθέας Γαβρολίνης με 27, 13ος ο Καρνινικός Φυτιών με 22, 14ος ο Κεραυνός Γαβαλούς με 19, 15η Δάφνη Μεγάλης Χώρας με 16, και τελευταίος 16ος ο Άρης Μεσάριστας με 12 βαθμούς. Και σε αυτό το σημείο ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
Όπως βλέπουμε και στις εικόνες του δορυφόρου, ηλιοφάνεια σήμερα είχαμε σε όλη την Ελλάδα, αύριο ηλιοφάνεια με συννεφιά και αφρικανική σκόνη με λίγες βροχές κυρίως στα δυτικά. Έτσι λοιπόν για αύριο Τρίτη τοπικές βροχές στη δυτική Ελλάδα, τα κεντρικά και τα βόρεια, ενώ θα έχουμε και μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Ας περάσουμε τώρα στον καιρό της δυτικής Ελλάδας, όπου προβλέπεται με νεφώσεις τοπικά αυξημένες με βροχές αρχικά στα βορειοδυτικά και βαθμιά και στις υπόλοιπες περιοχές. Από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλένουν βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ας περάσουμε τώρα στον καιρό μερικών πόλεων, αφού σε όλες τις πόλεις προβλέπεται συννεφιά με βροχή σε κάποιες άλλες, με τη θερμοκρασία στην Αύπακτο να κυμαίνεται από 11 έως 21 βαθμούς, στη Μεσολόγγη από 11 έως 17, στην Άμφιση από 12 έως 20, στην Ιταία από 15 έως 21, στο Αιγαίο από 11 έως 19, στην Πάτρα από 9 έως 17, στον Πύργο από 13 έως 18, στο Ξυλόκαστρο από 11 έως 21, στο Εργοστόλιο από 12 έως 18 και τέλος της Άκυνθου από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Και σε αυτό το σημείο ας περάσουμε στην τριήμερη πρόγνωση διαφόρων πόλεων της Δυτικής Ελλάδας. Όλες οι ειδήσεις της ημέρας καθώς και βίντεο με τα σημαντικότερα ρεπορτάζ θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα του σταθμού μας στο www.lepanto.rtv.gr.